Τρία λεπτά. Θέλω να απαντήσω λίγο στον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, χωρίς αστεία, γιατί πάντα παίρνω σοβαρά αυτά που λέτε. Αν κατάλαβα καλά, ο βασικός κορμός της ομιλίας σας είναι ο καπιταλισμός είναι ο ένας και ο ίδιος, είναι άδικος στη φύση του και άρα το μόνο που συζητάμε σε αυτή τη Βουλή είναι η διαχείριση ή του ενός ή του άλλου αυτού του συστήματος. Ναι, στο δεύτερο. Θέλω να σας πω 2-3 παραδείγματα. Το 1970 το πάνω 0,1% του αμερικάνικου λαού είχε 28 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο πλούτο από το κάτω 90. Τώρα έχει το ίδιο. Άρα το 0,1 αυτή τη στιγμή στην Αμερική έχει όσο πλούτο, 0,1, ούτε καν το 1, έχει όσο έχει το 90% το χαμηλότερο. Δεύτερον, στη δεκαετία του 70, για να πάμε από το πλούτο στο εισόδημα, στη Γερμανία ο μέσος υψηλόβαθμος μάνατζερ είχε 7 ή 8 φορές παραπάνω από το μισθό κάποιου εργαζόμενου. Τώρα έχει 40 ή πάει προς το 70. Άρα, κάνω ερώτηση. Είναι ακριβώς ίδιο ο καπιταλισμός. Δεν αλλάζει μορφή. Αυτά τα πράγματα που ήταν το 70 διαφορετικά δεν ήταν μέσω αγώνων των εργαζομένων εντός του καπιταλιστικού σύστηματος. Να τελειώσω. Δεν σας διέκοψα. Νομίζω ούτε μια φορά. Δεύτερο. Η Πορτογαλία βγήκε από το πρόγραμμα. Και βγαίνοντας από το πρόγραμμα, το πρώτο πράγμα που έκανε, και ξέρετε ότι η Πορτογαλέζικη κυβέρνηση είναι σοσιαλιστική, που υποστηρίζεται από τους κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας και τον Μπλόκο. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι ότι αύξησε το κατώτατο μισθό. Το δεύτερο πράγμα που έκανε είναι ότι επέστρεψε η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Τέταρτο παράδειγμα. Ανάπτυξη και επενδύσεις. Τέταρτο παράδειγμα. Στην Ευρώπη τώρα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση όπου έχουμε δύο εστίες δεξιάς, θα το πούμε. Η μία είναι η νεοφιλελεύθερη και η δεύτερη είναι η εθνικιστικο-πολιτιστική δεξιά. Σαν αυτά που λένε για τους μετανάστες, ξέρετε τι εννοώ. Γιατί το λέω αυτό? Και υπάρχει από την άλλη μεριά κάποιοι που παλεύουν για μια διαφορετική Ευρώπη με διαφορετικούς κανόνες. Εγώ δεν θα σας πω για την επιτυχία και όλα αυτά τα παραδείγματα, θα σας απαντήσω στην ομιλία μου. Αλλά σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, η δική σας κοινωνική βάση που θέλετε να απευθύνετε, ήταν πιο ισχυρή στην Αμερική του 70 ή στην Αμερική του 2017. Η δική σας κοινωνική βάση, οι εργαζόμενοι, ήταν πιο ισχυρή στη Γερμανία του 1974 ή στη Γερμανία του 2017. Οι εργαζόμενοι της Πορτογαλίας θα είναι πιο ισχυροί μετά από αυτή τη σοσιαλιστική, κομμουνιστική, μπλοκική κυβέρνηση με την αύξηση, έχει μεγαλύτερο θάρρος, μεγαλύτερη δυνατότητα παρεμβαίνει ή λιγότερη? Η εργατική τάξη στην Ευρώπη, αν περάσουν οι νεοφιλελεύθερες απόψεις, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή η μεταρρύθμιση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δεν χρειάζεται να έχει τίποτα, να μην έχει μεγάλο προϋπολογισμό. Ότι δεν χρειάζονται επενδύσεις για μεγάλα δημόσια αγαθά. Θα είναι πιο ισχυρή ή πιο αδύνατη? Γιατί δεν είναι μόνο τι γίνεται, είναι τι προοπτική δίνεις. Και η προοπτική που δίνεις εξαρτάται από πόσο ο εργαζόμενος αισθάνεται. Και αν ο εργαζόμενος είναι πιο δυνατός όσο πλησιάζουμε σε πιο πλήρη αποσχόληση, είναι πιο δυνατός όταν πλησιάζουμε σε μεγαλύτερους κατώτατους μισθούς, αν έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλιώς, που δεν το πιστεύω, η θεωρία σας είναι ότι πρέπει τα πράγματα να καταστραφούν πριν πάνε καλά.
Εμείς δεν το πιστεύουμε. Παλεύουμε να αλλάξουν αυτούς τους συσχετισμούς για να είναι πιο δυνατή η εργατική τάξη, είτε μέσα από κατώτατους μισθούς, είτε από μια αλλαγή στην Ευρώπη, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε υπερεθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.